Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος, οι δύο γη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, μεταβαίνουν στον Ιερό Ναό της Μητρόπολης. Οι πόρτες της Μητρόπολης κλείνουν και οι γη του τέως βασιλιά μαζί με τους συνεργάτες τους συνομιλούν με τους ιερείς και με τους υπεύθυνους του ναού προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την εξώδιο ακολουθία. Η κάμερα του Sky καταγράφει τη συνάντηση και όπως βλέπετε ο Φίλιππος κρατάει στα χέρια του το πλάνο των καλεσμένων και μαζί με τον αδερφό του ξεκινούν να καταμετρούν τα καθίσματα του ναού ενώ ενημερώνουν τον ιερέα για τις τελευταίες ρυθμίσεις της τελετής βάσει του πρωτοκόλλου. Η συνάντηση μετά από 2,5 ώρες περίπου ολοκληρώθηκε και αποχώρησαν από την πλαϊνή είσοδο. Λίγο πριν τις 12 η σωρός θα μεταφερθεί στον κεντρικό ναό για την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερονύμου, όπου ήταν επιθυμία της οικογένειας και όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου, δηλαδή και των 12 συνοδικών Μητροπολιτών. Στην πρώτη σειρά θα είναι η οικογένεια του Εκλειπώντος. Αριστερά τους θα βρίσκονται οι ενενεργοί αρχηγοί κρατών, ακριβώς πίσω θα πάρουν θέση οι πρώην βασιλείς και θα ακολουθούν οι διάδοχοι των θρόνων, οι πρίγκιπες και στη δεξιά πλευρά θα κάθονται οι λοιποί προσκεκλημένοι. Υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εισέρχονται στο εσωτερικό του ναού. Οι προετοιμασίες κορυφώνονται λίγες ώρες πριν την τελετή. Οι υπάλληλοι του Δήμου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν περιμετρικά του ναού. Συνεργεία διαμορφώνουν το χώρο στο εσωτερικό. Οι υπεύθυνοι των βασιλικών οικογενειών κάνουν αυτοψία στον προαύλιο χώρο, βιντεοσκοπούν και χρονομετρούν ακόμη και πόση ώρα θα χρειαστεί η αυτοκινητοπομπή από τα ξενοδοχεία που διαμένουν οι προσκεκλημένοι για να φτάσει μέχρι τον Ιερό Ναό. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και από τα μεγάλα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, όπου αρκετοί είναι οι ανταποκριτές οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας για να καλύψουν το γεγονός. I'm covering the Danish Royal House in Denmark. Yeah. We're here to cover the funeral and Marie, who is the sister to our Queen, Queen Margaret. So there's a lot of interest in Denmark. It's kind of a big event because the family is so close to the Danish Royal family. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία στο Τατόι, όπου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα. Φορτηγά με δέντρα περνούν την είσοδο των πρώην βασιλικών κτημάτων. Τα συνεργεία κάνουν δεντροφύτευση γύρω από την τελευταία κατοικία του τέως βασιλιά. Φέρουμε σχοίνα, κουμαριές, μυρτιές και κυπαρίσια. Πότε είναι, μέχρι πότε πρέπει να έχετε φυτέψει? Σήμερα κανονικά, μέχρι τις 7 η ώρα. Πόσα είναι, πόσα? Νομίζω θα προλάβουμε. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, μέλη της βασιλικής οικογένειας έφτασαν εδώ στα πρώην βασιλικά κτήματα Τατοίου με πολυτελή βαν προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των εργασιών. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky φαίνονται τα συνεργεία να καθαρίζουν και τα μνήματα των γονέων του τέως καθώς και το παρεκκλήσι της Αναστάσεως. Επιπλέον έχει στρωθεί χαλίκι στους διαδρόμους που ανοίχθηκαν. Έχει διαμορφωθεί χώρος στάθμευσης για τα πούλμαν που θα μεταφέρουν τους προσκεκλημένους της οικογένειας. Στις προσπάθειες συνδράμουν ακόμα και εθελοντές. Να τα καθαρίσουμε, να κάνουμε δεντροφύτευση, έχουν ήδη έρθει οι εθελοντές μας. Έχουν φτιάξει τους δρόμους, καθαρίζουν τα ξύλα στους κορμούς, τα φρηματίζουν. Φαντάζομαι ότι θα είναι όλα έτοιμα για αύριο για την τελετή. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμύρας βρίσκονται από το πρωί στο Τατόι προκειμένου να κάνουν μια τελευταία αυτοψία στο χώρο, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την τελετή. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει πια απόψε, άλλωστε και το φως πλέον έχει περιοριστεί. Ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει για την προετοιμασία της ταφής έχει γίνει. Έντονη θα είναι η αστυνομική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή. Ο πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Παύλος θα εκφωνήσει αύριο τον επικίδιο, ενώ πριν από λίγο, αργά το απόγευμα, τα τρία αδέρφια πήγαν και έκαναν τρισάγιο στον πρώτο νεκροταφείο στη μνήμη του πατέρα τους Γεωργία Αλαγού, από όπου βλέπουμε και τις εικόνες. Πράγματι, Γιάννη, τα τρία αδέρφια, αλλά και οι αδερφές τους και τα εγγόνια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου βρέθηκαν αργά το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Βλέπουμε και τα αντίστοιχα πλάνα στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων, όπου έκαναν, θα λέγαμε, και μία δοκιμή για την... Είναι οι εικόνες που είδαμε για το τι θα ακολουθήσει αύριο μετά την εξώδιο ακολουθία.
Ακριβώς, η οποία θα ξεκινήσει όπως ξέρουμε στις 12 η ώρα και θα τελειώσει, Γιάννη, με τους επικίδιους λόγους. Επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο πρωτότοκος γιος του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου Παύλος, αλλά και ένα μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία.